αυτού του λάθου. Είναι χειδαιότητα του σταθμού αυτή τη στιγμή. Είναι χειδαιότητα του σταθμού αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Να σου πω, είναι χειδαιότητα του σταθμού. Ένα λάθο πε, αλλά χειδαιότητα. Είναι μια έκφραση καθημερινή και δεν έχω τίποτα με κανέναν. Νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ τα παιδιά μου. Είναι χειδαιότητα του σταθμού και τη ξέρω. Είναι χειδαιότητα του σταθμού. Να ζητήσετε συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Για ανοιχτό μικρόφωνο σε κλειστό χρόνο. Δεν το είδε, εγώ γύρισα, είδα ότι. Γιατί τότε θα υποχρεωθώ να πω ότι πάνω στο προηγούμενο διάλειμμα ο Κασιδιάρης έλεγε εδώ μυστικοπαθός και τον άκουσε. Θα πείτε και για το τρέιλερ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν έχουν μόνο αυτοί παιδιά, έχουμε και εμείς παιδιά στο δικό μας τρέιλερ. Σε αυτά τα παιδιά χαρίζω αυτή την εικόνα. Ωραία, και το βουτόπε τι έγινε. Δηλαδή, όχι, τι... λέω, λοιπόν, χαρίζω Γιώργο, σε αυτά τα παιδιά την εικόνα. Μιλήσουν, περιμένω να μιλήσουν. Ο κύριος Καμένος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καμένο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω καταρχήν να πω ότι στη θέση της κυρίας Δούρου και της κυρίας Καμένη είμαστε όλοι μας. Απέναντι σε αυτούς τους νεοναζιστές, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν πλέον και στο τηλεοπτικό χρόνο. Οι ίδιοι όμως έχουν την ευθύνη και εκείνοι που νομιμοποίησαν τους ναζιστές. Εκείνοι που υπουργοποίησαν τους ναζιστές με τα τσεκούρια, νομιμοποιώντας τους. Ναι. Η Ελληνία στο σύνολό της αντιδρά. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να δράσουν εκείνοι οι οποίοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι. Για να μπουν στη Βουλή οι μπράβοι ναζιστές που υπηρετούν μόνο την αποσταθεροποίηση της χώρας και οδηγούν τη χώρα σε εμφύλια σύραξη. Εμείς, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, θα υπερασπίσουμε τη δημοκρατία και θα υπερασπίσουμε και τους Έλληνες πολίτες που δέχονται μια επίθεση από τους τραπεζίτες και τα οργανά τους και τους υπουργούς τους. Κύριε Καμένο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να πούμε. Με Ρώσεις δεν θα κάνω δίωξη. Αυτό είναι υπόθεση. Του κόμματος μου. Αυτή τη στιγμή θα σας πω το εξής τι γίνεται. Δεν είναι δικά υπάρχουν περιπολικά, θέλω να σας ενημερώσω. Δεν κάνουμε προσωπική πολιτική στο ΚΚΕ. Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι υπάρχουν περιπολικά τα οποία βρίσκονται εδώ στον χώρο. Μήπως συλληφθεί ο κύριος Κασιδιάρης. Τον αναζητούν γιατί, στην περιοχή. Έτσι, τον αναζητούν εδώ. Έσπασε την πόρτα και έφυγε. Έσπασε την πόρτα όπου τον είχαν κλειδώσει οι συνάδελφοι και τον κρατούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο, γιατί εδώ είναι. Χτύπησε έναν άνθρωπο, χτύπησε μια γυναίκα, χτύπησε μια εκπρόσωπο ενός κόμματος. Πέταξε νερό στην κυρία Δούρου, το ίδιο πράγμα είναι. Τι είπα να πει. Πέταξε νερό. Επειδή ήμουν πιο κοντά και πράγμα. Επειδή σηκώθηκα να του πετάξω την εφημερίδα για να μην ξαναπετάξει νερά. Ξαναεπαναλαμβάνω ότι επικοινώνησα με την προϊστάμενη εισαγγελία στην κυρία Ράικου, η οποία είπε ότι θα προβέψει τα αυταπάγγελ θα τη δίωξη. Από την κυρία Δούρου, να ζητήσω συγγνώμη από την. Αυτό είναι το λιγότερο, κύριε Παπαδάκη. Ούτε κυρία Κανέλη Παθή, ποτέ καταλάβατε τι εννοώ, ούτε εγώ. Είμαστε προετοιμασμένοι από του αγώνε μα για τέτοια πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το βράδυ στις 8.30 ώρα θα είμαι στην πλατεία, στο Φάλιρο, εκεί που μιλάω. Στον Άγιο Σώστη, συγγνώμη. Στον Άγιο Σώστη, στην πλατεία του Άγιου Σώστη μιλάω. Και θα είμαι στην θέση μου, την ώρα μου στο μικρόφωνο, θες και εσύ που θα είσαι. Εγώ θα είμαι στην πλατεία του Αγίου Σώστη. Γιατί να σου πω κάτι, εθνικοφροσύνη, δεν την πουλάς με τζάπα μαγκές, όταν έχεις πουλήσει την πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μιχελάκης, ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, μισό λεπτό είναι ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, δυο κουβέντες. Κύριε Μιχελάκη. Όχι, επειδή... Μπορείστε με που σας το λέω. Νομίζω ότι είναι... Εγώ νομίζω τη δυνατότητα να ελέγξω το χρόνο. Είναι πολύ καλό που τα κόμματα καταδικάσουν αυτό το γεγονός. Αλλά αυτό κάνει καλό στη τηλεθέαση, δεν κάνει καλό σε μένα. Είναι αργά. Δύο κουβέντες, κύριε Μιχελάκη. Όχι, δεν θα ρίχνετε σε όλο τον κόσμο, κυρία Δούρου. Δεν μπορώ να στερήσω, κυρία Δούρου. Όχι, είναι αντιδημοκρατικό. Δεν λέω αυτό. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω. Προκειμένου να ερμηνευτεί ότι θα φύγουμε και εξαιτία του κυρίου Μιχελάκη, μιλήσει ο κύριο Μιχελάκη και να μα αποδεσμεύσει. Αυτό με συγχωρείτε, δηλαδή. Σας ακούμε, αλλά όταν έχουμε δημοκρατία περισσότερο από εσά. Την αντέχουμε. Πάμε. Σας ακούμε, μιλήστε, κύριε Μιχελάκη. Εσείς. Αν νομίζετε ότι είμαστε εμεί το πρόβλημα, εκ των όσων λένε σε μένα. Δεν μιλάω για εσά. Λοιπόν, κύριε Μιχελάκη. Το νομίζετε πάει σε άλλο πληθυντικό. Κύριε Παπαδάκη, μιλάω πληθυντικό, δεν το παίρνει απάνω σου. Έλεος δηλαδή. Δεν εκπροσωπεί όλου του πληθυντικού, δεν είναι όχι, όχι. Είσαι και εσύ εκνευρισμένο. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι εκνευρισμένο. Δεν είναι εκνευρισμένο. Άποψα. Σα παρακαλώ. Το πήρατε πάνω. Σα παρακαλώ. Να σα πω όμω κάτι, κυρία Δούρου. Πείτε. Να σα πω κάτι. Και η δική σα στάση, νομίζω απέναντι σε εμά, δεν είναι σωστή. Η γενίκευση μη μονοπολείτε ούτε τη δημοκρατία.
Έτσι, συμφωνώ. Γιατί είσαστε πολύ νεότεροι από μένα, δεν με γνωρίζετε. Δεν με γνωρίζετε. Δεν με γνωρίζετε. Αφήστε με να σας πω. Δεν με γνωρίζετε. Αφήστε με να σας μιλήσω. Δεν το βάζω προσωπικά. Δεν με γνωρίζετε, αλλά επειδή έχετε μια επιθετική στάση απέναντί μας. Γιώργο, κάτσε κάτι. Σας λέω ότι δεν είναι σωστό. Έχει δημοσιογράφους φασίστες. Έχει δημοσιογράφους δημοκράτες. Με όνομα. Με όνομα. Με όνομα. Εγώ λέγομαι Παπαδάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και έχω την ιστορία μου, κυρία Δούρη. Και γιατί παίρνετε άρετε όλοι. Στο δημοσιογραφικό κόσμο αναφερόσαστε και στη συμπεριφορά αυτή τη εκπομπή. Νομίζω ότι η εκπομπή αυτή. Από πού εξάγει. Για να φύγουμε. Κύριε Μιχελάκη. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Εσύ τι θα πάθεις, εμείς τι πάθουμε. Και εσείς και εγώ και όλοι. Γιατί δεν θα ήθελα με τίποτα να γίνει σε αυτή την εκπομπή. Δεν πατάω πάνω σας. Μην πατάς πάνω μας για να υπερασπιστείς τους δημοσιογράφους. Άσε να μιλήσω, Μιχελάκη. Δεν τελειώνουμε. Σας ακούμε, κύριε Μιχελάκη. Τέλος πάντων. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μιχελάκη. Οι σκηνές που παρακολουθήσαμε είναι ντροπή. Η κοινωνία μας είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να θέλουν να μεταφέρουν τους νόμους στις ζούγκλες. Το θέλω. Γι' αυτό το λόγο τόσα χρόνια ήταν κρυμμένοι στις σκιές. Τώρα ξαφνικά βγήκαν απ' έξω. Δεν τους αξίζει αυτή η θέση. Θα πρέπει ο λαός να τους ξαναστείλει στη λύθη του παρελθόντος. Όλα αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία προσβάλλουν την κοινωνία μας, προσβάλλουν το πολιτικό σύστημα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέλω να ξαναδούμε για μία ακόμα φορά και με αυτό να κλείσουμε. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ζητάει ο κόσμος, θέλω να το δει. Ναι, ας το δει ο κόσμος χωρίς την παρουσία μας. Εμείς, ναι, ναι. Εμείς έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Πολύ. Με συγχωρείτε, να γίνουμε εμείς τα πέτο. Όχι, εμείς τα πέτο. Φύγα πέτο, ρε! Όχι, 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 όχι. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικού που μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζεται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν φρενούμε, αν δεν φρενούμε, θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί δεν φύγαμε, όχι, 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 όχι. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου. Ήτανε το περιστατικό αυτό. Χρυσή Αυγή, κοιτάτε την, ψήφο, αν θέλετε να τη δώσετε, δώστε την. Αν θέλετε να την πάρετε, για να φύγει αυτή η μελανιά, πρέπει να ρίξετε μαύρο σε αυτά τα φασισταριά.